Ο Ιωάννης Νοταράς γεννήθηκε στα Τρίκαλα Κορινθίας το 1805. Ο Ιωάννης ήταν αρχοντόπουλο της Κορίνθου και προερχόταν από τη μεγάλη και πολύ σημαντική οικογένεια των Νοταράδων. Ήταν υιός του Σωτήρη Νοταρά, μα τη μεγαλύτερη εντύπωση μας κάνει η αγάπη που δέχθηκε από τον θείο του, τον Πανούτσο Νοταρά, που τον θεωρούσε σαν παιδί του. Ο λαός των Τρικάλων τον υπεραγαπούσε, γι' αυτό όλοι τον φώναζαν ο Γιαννάκης το Αρχοντόπουλο. Ο Γιαννάκης Νοταράς είχε κλείσει τα 15 του χρόνια όταν ξέσπασε η Επανάσταση και παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι παρακολουθούσαν την οικογένεια των Νοταραίων, δεν δίστασε να πάρει μέρος. Ύστερα, με την οικονομική ενίσχυση του θείου του Πανούτσου, έκανε σώμα δικό του και μπήκε αρχηγός. Τα χρήματα για τη μισθοδοσία των στρατιωτών του προέρχονταν από την οικογενειακή περιουσία. Από την πρώτη στιγμή έδωσε τέτοιες αποδείξεις ικανότητας που, αν και ήταν νεαρός ακόμη στην ηλικία, του ανέθεσαν την προεργία του Ακροκορίνθου, που έφερε εις πέρας με επιτυχία. Γι' αυτό και έγινε στη συνέχεια και φρούραχός του. Μόλις είχε πατήσει τα 18 του χρόνια και έγινε αντιστράτηγος, και ύστερα από έναν χρόνο, το 1824, στρατηγός. Ο Ιωάννης Νοταράς έγινε έτσι ο πιο νέος στρατηγός του αγώνα. Στην πρώτη φάση του εμφυλίου, συντάχθηκε με τις δυνάμεις που ήταν αντίθετες με την κυβέρνηση Κουντουριώτη και τα κυβερνητικά στρατεύματα από τη Ρούμελη. Το αποτέλεσμα ήταν να καταδιωχθεί από τον Κούρα και εγκαταλειμμένος από τους στρατιώτες του, που ήταν δυσαρεστημένοι γιατί δεν αμείβονταν ικανοποιητικά, να καταφύγει στον Άγιο Γιώργιο Κορινθίας. Στα τέλη Ιανουαρίου του 1827 προχώρησε στην Αττική, όπου και βρέθηκε με το σώμα του κάτω από τις διαταγές του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Μάλιστα, ο Καραϊσκάκης, που παρακολουθούσε από κοντά τη δράση του Γιάννη Νοταρά, απευθυνόμενος στους άλλους οπλαρχηγούς, είπε: «Τούτος ο νέος, αν ζήσει, θα ντροπιάσει πολλούς από εμάς τους γεροντότερους. Μακάρι η πατρίδα να έχει πολλούς σαν κι αυτόν». Όσο τον εκτιμούσε και τον συμπαθούσε ο Καραϊσκάκης, που δώσε ένα λόγο να κάνει γαμπρό στη μικρότερη κόρη του, στην Πινελόπη, τον αδελφό του Γιαννάκη, τον Ανδρέα. Ο Καραϊσκάκης πέθανε στις 23 Απριλίου 1827 και τον έθαψαν στη Κούλουρη, τη σημερινή Σαλαμίνα. Οι Έλληνες στις 24 Απριλίου επιτέθηκαν στην περιοχή Τρισπύργη, στο σημερινό Παλαιό Φάληρο, υπό τις διαταγές του φιλέλληνα στρατιωτικού Τζόρτζ, που όπως έγραψε και ο Γιαννάκης στην επιστολή προς τους γονείς του, δεν ήξερε διόλου από άτακτο ασκέρι. Ο Γιάννης Νοταράς είχε αναλάβει το κέντρο της ελληνικής παράταξης. Ο Ιωάννης Νοταράς θα πέσει ηρωικά μαχόμενος έξω από τον Πειραιά στην ατυχή μάχη του Ανάλατου στις 24 Απριλίου του 1827. Στην επανολεθρία που επέστησαν οι Έλληνες, όλοι οι οπλαρχηγοί σκοτώθηκαν, όπως ο Λάμπρος Βεϊκός, ο Γεωργάκης Δράκος και άλλοι. Στη σφαγή αυτή ήταν που έπεσε και ο Ιωάννης Νοταράς, αν και το σώμα του ουδέποτε βρέθηκε. Η μάχη αυτή έμεινε γνωστή και ως μάχη της Αθήνας, καθώς η απόβαση των Ελλήνων στην Καστέλα, η κατάληψη της μονής του Αιγαίου Σπυρίδωνα και όλες οι μάχες που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή αποσκοπούσαν στη λύση της πολιορκίας της Ακρόπολης, εντός της οποίας βρίσκονταν εγκλωβισμένοι Έλληνες. Η ήττα της μάχης του Ανάλατου ήταν από τις τραγικότερες της Επανάστασης. Το όνομα του Ιωάννη Νοταρά βρίσκεται χαραγμένο σε μαρμάρινη πλάκα στο μνήμα του Καραϊσκάκη μαζί με άλλα πεζόντων οπλαρχηγών.